Γεια σας, αυτή είναι η αγωνιστική του Γκαζέτα. Είμαι ο Αντώνης Σαόλης. Πριν να αναλύσουμε τις τρεις καθιερωμένες μας κατηγορίες, μπαίνετε στο site Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Ολοκληρώθηκε και η 17η αγωνιστική της Super League, χωρίς μεγάλες βαθμολογικές αλλαγές. Μαζί με τον Κωνσταντίνο Ζάλιαρη θα αναλύσουμε τις τρεις κατηγορίες. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Χαίρετε. Φυσικά ξεκινάμε με την ενδεκάδα της αγωνιστικής. Κλασικό σχήμα 4-4-2. Δεν βάζουμε περισσότερους από δύο παίκτες της ίδιας ομάδας. Και ξεκινάμε με τεστονοφύλακα. Νομίζω, Κωνσταντίνε, θα έχεις κάποια αντίρρηση. Σωκράτης Διούδης. Καμία αντίρρηση. Σωκράτης Διούδης κράτησε το 0 για τον Παναθηναϊκό στο μεγάλο παιχνίδι της Θεσσαλονίκης απέναντι στον Άρη. Εξαιρετικές επεμβάσεις. Έχει βγάλει τετατέτ. Έχει βγάλει καλές φάσεις των κίτρινων για γκολ για να πάρουν κάτι από το μάτς όπως θεωρούν ότι άξιζαν να κάνουν. MVP νομίζω κορυφαίος τερματοφύλακας αγωνιστικής. MVP γενικότερα της ομάδας στο τελευταίο διάστημα. Οπότε άξια στην δεκάδα. Συνεχίζουμε με την τετράδα της άμυνας. Δεξιά ο Μπακάκης, ο οποίος έχει και την ασίστ στον Λιβάγια. Αριστερά ο Χουανκάρ του Παναθηναϊκού. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Τζανετόπουλος της Λαμίας και ο Εραμούσπε του Πας Γιάννα. Ο Μπακάκης έχει, όπως είπες, την ασίστ και κυρίως στο δεύτερο καλό ημίχρονο της ΑΕΚ. Έχει ανέβει και έχει πάρει αρκετές προσπάθειες από δεξιά. Ο Χουάνκαρ του Παναθηναϊκού έχει την ασίστ. Assist, σχεδόν assist τουλάχιστον, η πρώτη παλιά στο γέμισμα για τον γκολ του Αργύρη Καμπετσί. Και από εκεί και πέρα ο Εραμούσπε, όπως είπες, και ο Τζανετόπουλος από Λαμία, η οποία έπαιζε από νωρίς σχετικά, έχει ένα μισάωρο μπροστά της να παίξει με παίκτη λιγότερο απέναντι στον Βόλο και κατάφερε τουλάχιστον να κρατήσει τον βαθμό με το 1-1. Πάμε στα χαφ, δεξιά ο Μουρκ του ΠΑΟΚ, αριστερά ο Τσιλούλης του Απόλλωνα Σμύρνης και στον άξονα Φορτούνης και Μουνάφο. Ο Μουρκ έχει καταφέρει να κάνει δύο assist στην νίκη του ΠΑΟΚ επί του Όφη το απόγευμα της Κυριακής. Από εκεί και πέρα ο Τσιλούλης σπουδαίο γκολ για τον Απόλλωνα. Η ομάδα με τα 4 διπλά και όλα στην επαρχία, όχι στον νομό Αττικής. Πέρασε από την Λάρισα με το υπέρ της 1-0. Ο Κώστας Φορτούνης πιστώνεται φυσικά μεγάλο μερίδιο πέρα από τον Χασάν που σκόραρε την assist που του έχει κάνει στην εκτέλεση του φάουλ στις καθυστερήσεις. Παραμένει πρώτος assist ο Κώστας Φορτούνης με 9 στην Super League. Παρεπιπτόντως μπορείτε, αν θέλετε, να ψηφίσετε τον γκολ του Χασάν ως Nivea Men Best Goal στο site της Super League. Και ο Μουνάφο, ο οποίος έχει σκοράρει για τον Αστέρα Τρίπολης απέναντι στον Πανετολικό, μια πολύ μεγάλη νίκη, μια εξαιρετική εμφάνιση από τους αρκάδες που όταν θέλουν μπορούν να παίξουν και καλό ποδόσφαιρο. Και κλείνουμε με τους δύο επιθετικούς, Χασάν για τον γκολ στο 93 που χαρίζει τη νίκη στον Ολυμπιακό και ο Λιβέρα, ο οποίος έχει δοκάρει, έχει και τον γκολ πέναλτι κόντρα στον Ατρόμητο. Νομίζω αδικούμε έναν επιθετικό και συμφωνούμε και οι δύο για αυτόν. Είναι ο Χερόνιμο Μπαράλες που αφήσαμε απ' έξω. Ναι, μεν και ο Χασάν έχει το σπουδαίο γκολ για την νίκη του Ολυμπιακού στο φινάλε. Και ο Λιβέιρα έχει παίξει τον ρόλο του για την νίκη που έχει πάρει η ΑΕΚ απέναντι στον Ατρόμητο. Αλλά νομίζω ότι ο Μπαράλες έχει κάνει εξαιρετικές προσπάθειες. Έχει τις δύο ασίστ με κεφαλιά από τους καλύτερους στο ψηλό παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ξέρει να παίζει με πλάτη τον αντίπαλο, ξέρει να σπάει την μπάλα εκεί που πρέπει. Και όταν δεν σκοράρει, τουλάχιστον δημιουργεί. Τον αφήσαμε απ' έξω στην προκειμένη, αλλά okay, ας χωρέσουν δύο. Δεύτερη κατηγορία, η στιγμή της αγωνιστικής. Κωνσταντίνε, σου δείχνω τρεις φωτογραφίες. Διαλέγεις εσύ την καλύτερη από την 17η της Super League. Πρώτη φωτογραφία, η αφιέρωση του Χασάν στον Ομάρ Ελ Αμπντελαοί. Έβαλε τον γκολ στο 93 και πήρε τη φανέλα του όταν ήταν στον Ολυμπιακό του Ομάρ και την σήκωσε για να του αφιερώσει το πολύ σημαντικό τέρμα που έβαλε. Ναι, δεν τον ξεχνούν τον Ομάρ και με την περιπέτεια που έχει περάσει από τις προηγούμενες ημέρες με τα βεγγαλικά που έσκασαν στα χέρια του προσπαθώντας να σώσει ουσιαστικά τον γιο του. Όλα να πηγαίνουν καλά και για τον Ομάρ για να επανέλθει και η όρασή του στο 100% και στον Ολυμπιακό φυσικά καλά κάνουν και το στέλνουν τη δύναμή τους. Δεύτερη φωτογραφία, ο Λάζαρος Στοδουλόπουλος σκόραρε ξανά κόντρα σε μια πρώην του ομάδα. Το έκανε με τον Παναθηναϊκό, δεν πανηγύρισε. Το έκανε και με την ΑΕΚ τώρα στο ΆΚΑ. Πάλι δεν πανηγύρισε ο Λάζαρος Στοδουλόπουλος. Έχει καταφέρει να κρατήσει ένα προφίλ ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, όπου δεν μπορεί κάποιος αντίπαλος οπαδός να του κρατήσει κακία πέρα από τα γκολ που πετυχαίνει απέναντι στις πρώην ομάδες του. Αλλά ως επαγγελματίας και ως άνθρωπος που δείχνει ότι σέβεται, δεν πανηγυρίζει όταν σκοράρει απέναντι στις ομάδες από τις οποίες έχει περάσει. Και τρίτη φωτογραφία από το ΜΑΤΣ Θεσσαλονίκης, Άρης Παναθηναϊκός, ο Διούδης, ο κορυφαίος του αγώνα, έχει πάρει αγκαλιά τον Σιαμπάνη, ο οποίος πέρασε δύσκολα τις προηγούμενες μέρες. Δεν ξέρω τι είπαν οι δύο τερματοφύλακες, αλλά είναι μια καλή εικόνα που κρατάμε από την 17η αγωνιστική. Είναι συναδελφική αλληλεγγύη, είναι ανθρώπινη αλληλεγγύη πέρα από τα όσα έχει περάσει και ο Σιαμπάνης. Ο Διούδης,
ο οποίος κράτησε το 0, έδωσε μεγάλη νίκη στον Παναθηναϊκό, αλλά φυσικά ήθελε να σταθεί στον συνάδελφό του, ήθελε να του πει δύο λόγια και πολύ καλά νομίζω έπραξε. Και πού καταλήγουμε, Κωνσταντίνε? Θα πάμε στον Χασάν, στην αφιέρωση του γκολ στον Ομάρ, για την νίκη του Ολυμπιακού στο φινάλι, η κεφαλιά από αυτές που έχει ο Χασάν για να δίνει πόντους στον Ολυμπιακό και φυσικά η αφιέρωση που δείχνει ότι όσες μέρες και αν περάσουν θα είναι ένας φίλος τους και όχι απλά ένας πρώην συμπαίκτης. Και από ένα παιδί που μέχρι πριν από δύο εβδομάδες γνώριζε αν θα ξαναεπιστρέψει στην δράση και αναφέρομαι στον Χασάν, ο οποίος είχε προβλήματα με τον κορονοϊό, του προκάλεσε επιπλοκές στην υγεία, αλλά επέστρεψε και σκόραρε και πολύ σημαντικό γκολ στο 93. Τρίτη και τελευταία κατηγορία, ο MVP της αγωνιστικής. Υπήρχαν πολλοί υποψήφοι, ο Μούργκ από τον ΠΑΟ και το μεγάλο διπλό μέσα στο Ηράκλειο, ο Χασάν που έβαλε το πολύ σημαντικό γκολ στο 93 για τον Ολυμπιακό. Θα μπορούσε να είναι ο Μπαράλες με τις δύο ασίστ του στο μάτς με τον Πανετολικό, αλλά νομίζω ότι το μάτς της αγωνιστικής και η νίκη της αγωνιστικής είναι του Παναθηναϊκού μέσα στον Άρη. Οπότε νομίζω, Κωνσταντίνε, δεν θα διαφωνήσεις ότι ο Σωκράτης Διούδης είναι ο MVP της 17ης αγωνιστικής. Νομίζω αδιαφυσβήτητα είναι ο MVP. Είναι η πέμπτη διαδοχική φορά που κρατάει το 0 στην εστία του σε μάτς πρωταθλήματος. Άλλη μία φορά έχει φτάσει σε 5 παιχνίδια δίχως να δεχτεί γκολ. Έχει σταθερότητα, έχει συνέπεια, είναι επιβλητικός κατά τα δοκάρια. Και νομίζω ότι είναι αυτό που ζητάει κάθε ομάδα, να έχει εμπιστοσύνη στον άνθρωπο ο οποίος υπερασπίζεται την εστία. Και με τις εμφανίσεις του μπορείτε εκτός από MVP της αγωνιστικής να το ψηφίσετε και ως Nivea Player of the Month στο site της Super League. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά μπαίνετε στο site του Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.